κροκετάκια με πέστο μαϊντανού και γλώσσα μοσχαρίσια. Λουκουμαδάκια γεμιστά με φέτα και από πάνω έχει μέλι και καρύδια. Τυρομπαλάκια με μαλακά τυριά, πάπρικα, άνηθος και καρύδι από πάνω. Εδώ μια ποικιλία από τυριά με ελιές. Είναι ανοιχτά πιτάκια με αρνάκι, τραχανά ξινό και διάφορα χόρτα και μυρωδικά. Μια σαλάτα χειμερινή με άσπρο και μοβ λάχανο, πιπερόριζα, μαραθόριζα και ντρέσινγκ πορτοκαλιού. Εδώ έχουμε τα παστουρμαδοπιτάκια μας. Αγκινάρες λεμονάτες και μέσα έχει πράσινη φάβα. Ταρτάκια με πέστο λιαστής ντομάτας και κάπαρι, πέστο βασιλικού με τρούφα, ξινοτήρι με καβουρμά. Εδώ έχουμε διάφορα μεζεδάκια από μαύρο χοίρο λουκάνικο και κεφτεδάκι. Ταρτάκι με κοτόπουλο και μανιτάρι. Εδώ πέρα σίκα, μουλιασμένα σε ξινό μαύρο γουμένισσας, γεμιστά με καπνιστό τυρί και μπέικον. Και εδώ ξινοτήρι με αλαντικά. Χορτόπιτα με 5 χορταρικά νηστίσιμη, πουρέ πυρουνάτος με πατάτες λιβαδίων, ντολμαδάκια γιαλαντζή, τζιγεροσαρμαδάκια, μανιτάρια γεμιστά με μάγουλα μοσχαρίσια, μαύρος χοίρος με κάστανα και κηδόνια πάικου και αγριογούρουνο με δαμάσκηνα. Καριδόπιτα. Και εδώ είναι κάποιοι μπεζέδες με κάστανο. Και τρουφάκια με κάστανο και σοκολάτα. Το πρώτο δεξιά είναι το ξινόμαυρο καμπερνέ. Ξινόμαυρο με καμπερνέ σε σύνθεση 60-40, ποικιλίες, μία ελληνική τοπική και η δεύτερη είναι γαλλική. Το δεύτερο είναι το μους, μίνι μους, μους είναι ξινόμαυρο 100% ελάχιστης παρέμβασης τα λεγόμενα, κατά την άποψή μας λάθος, φυσικά κρασιά, και παραδίπλα είναι η γουμένισσα, η οποία είναι ξινόμαυρο με νεγκόσκια, 70% ξινόμαυρο, 30% νεγκόσκια. Η γουμένισσα το αϊδαρίνι, ξινόμαυρο νεγκόσκια, ποπ, κρασί, δίπλα είναι το άι του αϊδαρίνι, δεύτερη γουμένισσα, παραδίπλα είναι τουτάτσι, η γουμένισσα τουτάτσι, μετά είναι η νεγκόσκια τουτάτσι, ροζέ, η γουμένισσα μικρός τίτος, μικρό κτήμα τίτου, που είναι το τελευταίο απόκτημα της περιοχής, το σοβινιόν του αϊδαρίνι, το γκρέζ δε νοά, ροδίτη σαλεπού του τάτσι, σαρντονέ του σακαλάκι, μεθυσμένη πολιτεία σοβινιόν ασύρτικο του σακαλάκι, ξινόμαυρο σακαλάκι, σαρντονέ σακαλάκι και μετά πηγαίνουμε στο κρασί του σπανούδι, του γκόγκου, του τραγιανού καμπερνέ σοβινιόν και τα τρία κρασιά του Βαλτάρα, πάλι της γουμένισσας. Ο Δήμος μας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία 3 χρόνια στην τουριστική του προβολή και ανάδειξη. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συστήσει την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης και θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο και Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δραγανίδη, της Επιτροπής αυτής, που επιμελήθηκε αυτήν την σημερινή δράση, για να σας πει τι ακριβώς κάνουμε απόψε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σήμερα που καταφέραμε μετά από πολύ κόπο να οργανώσουμε μία εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε μου, είναι πολύ δύσκολο για έναν περιφερειακό δήμο να οργανώσει, να σκεφτεί και να υλοποιήσει μια τέτοια βραδιά σαν αυτήν.
Και βέβαια σε αυτό συντέλεσαν πολλοί παράγοντες, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν τα προϊόντα της Παιωνίας, γιατί σήμερα ο σκοπός είναι να δείξουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας τον κόσμο κατ' επέκταση τις γαστρονομικές δυνατότητες που έχει αυτή η περιοχή. Μια περιοχή για μένα αδικημένη, η οποία ζει στη σκιά άλλων τουριστικών προορισμών, οι οποίοι έχουμε μάθει να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ξεκινάνε από την φυσιολατρεία, από εξαιρετικές περιοχές, από περιοχές με μεγάλη ιστορικότητα, από περιοχές με θρησκευτικό πλούτο και βέβαια αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχουμε και ένα σωρό από θέματα τα οποία όλα μαζί τα έχουμε παρουσιάσει και τα αναπτύσσουμε με κάθε τρόπο στην ιστοσελίδα μας στο visitpeonia.gr, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να κινήσουμε ένα τουριστικό ρεύμα και επισκεψιμότητα στην περιοχή μας, το οποίο έχει να δείξει πάρα πολλά θέματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η σημερινή βραδιά, η οποία την ονομάζουμε Γαστρονομία της Παιωνίας. Μέσα θα δοκιμάσετε ένα μεγάλο πλούτο από περισσότερα από 20 πιάτα, τα οποία έχουν κατασκευαστεί, παρασκευαστεί από πρώτες ύλες, από τα εξαιρετικά τυροκομεία που έχουμε και διάφορους άλλους φορείς παραγωγής, αγροτικούς και λοιπά, βιομηχανίες και βιοτεχνίες και παραγωγούς. Λοιπόν, θα τα δοκιμάσουμε όλα και βέβαια η επιτυχία της βραδιάς είναι να συνδυαστούν όλα αυτά τα γαστρονομικά μαζί με κρασιά εξαιρετικά, γιατί να μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο προσόν που έχουμε ως περιοχή είναι τα 10, περισσότερα από 10 εινοποιεία, τα οποία τα περισσότερα είναι εξαγωγικά. Τα περισσότερα είναι επισκέψιμα, μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε θέλει. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα η περιοχή μας και σε αυτό, και ειδικά η περιοχή της Γουμένησας, και το Πάικο και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία σας καλούμε να μπείτε και να τα δείτε. Ελπίζω να σας μην ξέχαστε αυτή η βραδιά και η γεύση που θα απολαύσουμε στη συνέχεια. Πρέπει όμως να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συντελεστές σήμερα που μας στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Πρώτα η κυρία Γιώτα και Έφη Παπαδοπούλου για την διάθεση του καταστήματος και όλων του προσωπικού και των πρώτων υλών. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι τα μέλη της Επιτροπής Τουρισμού, η κυρία Βάνα Δελιτζάκη και η κυρία Άννα Σακαλάκη, οι οποίοι βοήθησαν να στηθεί όλο αυτό το σχετικό και η συλλογή των πρώτων υλών, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Τάτση Αστέρη που παρίσταται, και βέβαια όλους εσάς που είστε απόψε μαζί μας. Λοιπόν, εύχομαι να έχουμε μια πάρα πολύ καλή βραδιά. Σας καλώ να δοκιμάσετε τα πάντα που είναι δίπλα και να είστε σίγουροι ότι θα σας μην ξέχαστε. Να σας ευχαριστήσουμε που παρευρεθήκατε στην απόψινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που δεν θα μπορούσε να λείψει το κρασί του Δήμου Παιωνίας. Μια περιοχή η οποία ενδείκνεται για την καλλιέργεια της Αμπέλου, όπου θα βρείτε πολύ ποιοτικά κρασιά. Απόψε μπορείτε να γευτείτε ερυθρά ροζέ και λευκά κρασιά από 9 εινοποιεία της περιοχής μας. Δεν θέλω όμως να πω πολλά και να πλατιάσω. Θα αφήσω να μιλήσουν οι γεύσεις. Όπως προείπε και η σεφ, η κυρία Έφη Παπαδοπούλου, θα συνδυάσετε πολύ ωραίες γεύσεις με τα κρασιά της περιοχής μας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι και να πούμε ότι η Παιωνία είναι μια πολύ φιλόξενη περιοχή, με πάρα πολλές ομορφιές, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς είμαστε πάντοτε εκεί, σας περιμένουμε, τα εινοποιεία είναι ανοιχτά και επισκέψιμα και πρέπει να αξιοποιούμε όλα μας τα αξιοθέατα και τις ομορφιές μας. Την καλησπέρα μου από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους οικοδεσπότες της σημερινής εκδήλωσης που έχει διοργανώσει ο Δήμος Παιωνίας και συγκεκριμένα η Τουριστική Επιτροπή Ανάπτυξης του Δήμου Παιωνίας, την κυρία Έφη και την κυρία Γιώτα Παπαδοπούλου, οι οποίοι μας δεχτήκαν εδώ πέρα και σήμερα παρουσιάζουμε πλούσια εδέσματα
από το Δήμο Παιωνίας και όλα τα κρασιά, από όλα τα ενοπία, κρασιά από όλα τα ενοπία του Δήμου Παιωνίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση του κόσμου και ταυτόχρονα θέλω να σταθώ λιγάκι στα ενοπία της Γουμένησας, τα οποία σηματοδοτούν το Α και το Ω στην αμπελονική ζώνη, όχι μόνο του Δήμου Παιωνίας, όχι μόνο του Νομού Κυλκής, αλλά σχεδόν και πανελλαδικά και στο εξωτερικό. Η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό, το οποίο δίνει την οντότητα στους σημερινούς δημοσιογράφους που βρίσκονται εδώ πέρα να κάνουν μια γευσηγνωσία όσον αφορά παράλληλα με τα γέματα, με τα εδέσματα που υπάρχουν εδώ σε αυτό το μαγαζί. Το Ενοπείο Τάτσι συμμετέχει απόψε στην εκδήλωση που γίνεται εδώ. Ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος, απολαμβάνουν τα κρασιά μας. Έχουμε έρθει με Γουμένησα, Ναγκόσκα, Ξινόμαυρο και φυσικά το Ξινόμαυρο Blanc de Noir. Η σημερινή εκδήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή τη δική μας, του Δήμου Παιωνίας, γιατί με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η περιοχή τουριστικά ως γαστρονομικός προορισμός. Πράγμα το οποίο επιδιώκουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και πολύ καιρό προσπαθούμε όλα τα ενοπία να αναδείξουμε την περιοχή και ευελπιστούμε να είναι μία εκδήλωση από τις πολλές που θα γίνουν για να μπορέσει η περιοχή να αναδειχθεί πραγματικά. Όλοι ευχόμαστε στις περιφερειακές μας ενότητες να μπορέσουν να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα της παραγωγής τους, διότι η βάση της ανάπτυξης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι και ο πρωτογενής τομέας, ένας πολύ βασικός πυλώνας. Το γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη μπορεί να υποστηρίξει οτιδήποτε άπτεται των αρμοδιοτήτων του. Καλή επιτυχία σε όλους. Το Ενοπείο Τραγιανού συμμετέχει στην εκδήλωση με δύο ποικιλίες, Καπερνέ Σουβιγιόν και Βιονέ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόψε ζήσαμε μια ξεχωριστή βραδιά, ζήσαμε την παιωνία της γαστρονομίας, απολαύσαμε πάνω από 20 πιάτα με πρώτες ύλες από παραγωγούς του Δήμου Παιωνίας και βέβαια μέσα από τις πολύ καλές γαστρονομικές τεχνικές της κυρίας Έφης Παπαδοπούλου στο φανό της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μας συνόδευσαν στην παρέα μας εξέχοντες προσωπικότητες του τουρισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των πρακτορείων ταξιδίων και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι από όλα τα μέσα επικοινωνίας. Πιστεύω ότι μέσα από όλη αυτή τη βραδιά δώσαμε σε όλο τον κόσμο να καταλάβει ότι εκτός από τις άκρως τουριστικές περιοχές που έχουν θάλασσα, υπάρχουν και περιοχές σαν την Παιωνία που έχουν από τους καλύτερους προορισμούς σήμερα και καλούμε κάθε επισκέπτη να την επισκεφθεί για να απολαύσει και τις φυσιολατρικές τοποθεσίες που έχει, να απολαύσει τις γαστρονομικές της παρασκευές και βέβαια να απολαύσει τα τοπία, τα ιστορικά, τα θρησκευτικά που διαθέτει, ώστε να αποκομίσει κάτι ξεχωριστό από την περιοχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές, την Επιτροπή Τουρισμού που δούλεψε πάρα πολύ ικανοποιητικά για την σημερινή βραδιά, τους ιδιοκτήτες του καταστήματος και βέβαια όλους εσάς που ήρθατε σήμερα μαζί και περάσαμε ένα υπέροχο βράδυ και σε αυτό βοήθησε και ο καιρός. Συνεχίζοντας τις δράσεις μας γύρω από την τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου μας, διοργανώσαμε απόψε εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή την εκδήλωση που είχε να κάνει με τη γαστρονομία και τον εινοτουρισμό του Δήμου μας. Οι καλεσμένοι μας, δημοσιογράφοι και τουριστικοί πράκτορες, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις πολύ ευχάριστες γεύσεις της Παιωνίας μας, συνδυάζοντάς το με τα πολύ ωραία και φημισμένα κρασιά της Γουμένησας και της ευρύτερης περιοχής. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την προβολή του τόπου μας, προκειμένου να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες, βοηθώντας έτσι την τοπική οικονομία.